Να μην επαναλάβουν τα λάθη του παρελθόντος, προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ο πρόεδρος της Αυστρίας κατά την ομιλία του ενώπιον των Ευρωβουλευτών στο Στρασβούργο, αναφερόμενο στην άνοδο των ακροδεξιών λαϊκιστών στην Ευρώπη. Η εκλογή μου ως Προέδρου της Αυστρίας το Δεκέμβριο του 2016 ήταν μια ξεκάθαρη απόρριψη του εθνικισμού, του προστατευτισμού, του αποπλανητικού απλοϊκού λαϊκισμού. Ο Αλεξάνδερ Βαν ντερ Μπέλεν, οικονομολόγος, είπε ότι η Ευρώπη έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο θέτοντας τους κανόνες στον παγκόσμιο καπιταλισμό. Ποιος, εάν όχι η ευρωπαϊκή κοινότητα, έχει τη δύναμη να βάλει τις πολυεθνικές εντός των ορίων όταν καταχράζονται τη δύναμή τους στην αγορά? Αλλά οι κανόνες που είναι υποδιαπραγμάτευση, οι κανόνες του παιχνιδιού που πρέπει τώρα να συμφωνηθούν με το Facebook, τη Google, τη Microsoft, τα εθνικά κράτη δεν μπορούν να διαπραγματευτούν, ακόμα και αν είναι μεγάλα. Ο πολιτικός που ανήκε στους Πρασίνους κέρδισε απέναντι σε έναν ακροδεξιό υποψήφιο στον επαναληπτικό γύρο των προεδρικών εκλογών στην Αυστρία.